Αυτή δεν είναι η κλασική ερώτηση. Η συνήθεια. Θα μειώσετε και τη φορολογία. Μπορώ να πω, κοιτάξτε να δείτε. Και όλους θα τους προσλάβετε. Κυρία Βαδριανάκου, ξέρετε, εσείς αυξάνοντας τη φορολογία δεν εισπράττετε φόρους. Και αυτό είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί η φορολογική ικανότητα δεν θα υπάρχει. Και προσλήψεις θα κάνετε και τους ιδιώτες επενδυτές θα διώξετε. Προηγούμενα και για τους συμβολιογράφους, πρέπει να σας θυμίσω δύο πράγματα. Ότι επί μήνες ολόκληρους δεν γίνονταν συμβολιογραφικές πράξεις. Για τον ακούσα τον λόγο ότι δεν είχε καθοριστεί η υπεραξία. Και βεβαίως χαριτολογώντας θα έλεγα ότι μάλλον πρόκειται για μια κίνηση, επιστρέφουν τα παιδιά στους γονείς τους, ότι τους γράψανε. Πάρ' το πίσω. Πάρ' το πίσω, γιατί με τα χαράτσια και με όλους αυτούς τους φόρους δηλαδή που έχουν μετανομαστεί. Λοιπόν, εγώ σας λέω, το εξής. Ξέρετε ότι ο δικός μας φορολογικός νόμος στηρίζεται σε εξής αρχές. Πρώτον, υπάρχει περιουσιολόγιο, το οποίο και το Πασόκ εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε προτείνει. Που θα έχει μέσα και τις καταθέσεις και τις περιουσίες. Το περιουσιολόγιο έχει όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Έχει όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Γιατί το περιουσιολόγιο είναι βάση. Είναι πίνακες με διακίνητα με φορά. Και θα φορολογείται όχι εκείνη την περιουσία, αλλά μαζί όλο το σύνολο της περιουσίας. Τι δεν μπορείτε να καταλάβετε. Τι δεν μπορείτε να καταλάβετε. Η διαφορά περιουσιολογίου, από τη διαφορά περιουσιολογίου προκύπτει φόρος, όχι από το ίδιο το περιουσιολόγιο. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο υπάρχει σε όλες τις ακόμα και οι μη αναπτυγμένες χώρες, εμείς αρνούμαστε να το κάνουμε. Γιατί αρνούμαστε να το κάνουμε. Εμείς το κάνουμε. Γιατί υπάρχει ένα τρομερό γεγονός. Τον offshore εταιριών, του μαύρου χρήματος, της παραοικονομίας, το οποίο αβολεύει το σύστημα. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Το δεύτερο κομμάτι είναι η αναδιανομή για την οποία μίλησα προηγούμενα. Αντί να κάνω παρεμβάσει, θα μιλήσουμε προς κοινωνικούς πόρους. Και το τρίτο κομμάτι του δικού μας φορολογικού συστήματος είναι στην ουσία μετουσιώνει σε πράξη αυτό που λέει το Σύνταγμα. Από τον καθένα με βάση τη φοροδοτική του ικανότητα. Επενδύσεις θα έρθουν στη χώρα, θα τους στείλετε όλους στα δικαστήρια. Ελάτε, κύριε, να μην απαντήσω όλο τώρα. Να απαντήσετε γιατί. Είναι. Όχι, λοιπόν, δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα ένα σχέδιο για να έρθουν επενδύσεις. Τι φέρνει και σε ποιους τομείς. Τι φέρνει τις επενδύσεις και ιδιαίτερα τις επενδύσεις σε παραγωγικούς τομείς, ώστε να λειτουργήσει η οικονομία. Καταρχήν ένα συγκεκριμένο εθνικό αλλά και με ευρωπαϊκό προσανατολισμό σχέδιο. Ωραία, αυτό το έχετε πει. Το δεύτερο πράγμα, ένα νέο μείγμα επιχειρηματικότητας που κάνει σταθερή τη βάση. Ο άλλος δεν έρχεται επειδή του πουλάμε ένα κλπ. Ούτε το ξεπούλημα λύνει τα ζητήματα. Αλλά του λες: έχω ένα σχέδιο. Αν επενδύσεις σε αυτά, εγώ θα σε βοηθήσω κιόλας. Μάλιστα. Αλλά όχι ο ΠΑΠ. Και να σας βάλω και ένα ζήτημα. Γιατί δεν γίνονται επενδύσεις στην Ελλάδα? Το μεγάλο πρόβλημα, να σας πω, ένα ζήτημα είναι ότι δεν είναι σταθερό το πολιτικό πλαίσιο. Και το φορολογικό επίσης. Δεύτερο είναι το φορολογικό. Και τρίτο, να το πω ξεκάθαρα, γιατί οι ντόπιοι. Εγώ συμβιώνω πολύ θετικό τρόπο με τοποθέτηση του κυρίου Βίζα. Οι ντόπιοι δεν τα έχουν βρει μεταξύ τους. Ελάτε, κύριε Βαδριανάκο, γιατί έχετε θέσει ένα σχόλιο να κλείσετε εσείς την κουβέντα. Το κρατάμε. Να κλείσω, διότι φαίνεται μέσα από την τοποθέτηση.